πώς καταφέρατε σε κάτι που εμείς το παλεύουμε και δεν μπορούμε. Πώς κατάφερε η Κύπρος δηλαδή και βρίσκεται σε μια θέση σαφώς πολύ καλύτερη από εκείνη που βρέθηκε πριν κάποια χρόνια, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι λύσατε τα προβλήματα του κόσμου, έτσι δεν είναι? Ο κόσμος έχει προβλήματα στην Κύπρο. Σίγουρα έχει προβλήματα ο κόσμος και έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια εδώ και 3 χρόνια. Είναι θετικό το γεγονός ότι το Μάρτιο ολοκληρώνεται το μνημόνιο. Αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό κερδίζουμε πίσω την κυριαρχία μας. Θέλω να αναφέρω ότι το αποτέλεσμα αυτό κατέστη εφικτό. Ο κυριότερος λόγος που κατέστη εφικτό αυτό το αποτέλεσμα ήταν λόγω του ότι υπήρξε συνεργασία. Και τι εννοώ συνεργασία? Από τη μια είχαμε την συνετή και νοικοκυρευμένη πολιτική της κυβέρνησης, αλλά την ίδια στιγμή θέλω να είμαι ειλικρινής, χωρίς τη συνεργασία της Βουλής των Αντιπροσώπων, χωρίς τη συνεργασία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους κοινωνικούς εταίρους και πάνω απ' όλα τον κυπριακό λαό, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε αυτό το αποτέλεσμα. Όταν λέτε, αγαπητέ μου, κύριε Χρυστοδουλίδη, συνεργασία, τι εννοείτε? Σας έδωσαν λευκή επιταγή, δηλαδή σας είπε η αντιπολίτευση κάντε ό,τι θέλετε, εμείς στηρίζουμε, ή έβαλε κάποια ζητήματα και η αντιπολίτευση εκεί τα οποία έγιναν αποδεκτά από την κυπριακή κυβέρνηση? Να αναφέρω ότι, όπως γνωρίζετε, έχουμε προεδρικό σύστημα στην Κύπρο. Άρα η κυβέρνηση, το κόμμα που εξέλεξε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Προεδρία, δεν ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχει 19 από τους 56 βουλευτές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι για να περνούσαν τα όποια μνημονιακά νομοσχέδια δεν ήταν εφικτό να καταστεί αυτό δυνατό μόνο από το κυβερνών κόμμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η τακτική που ακολουθήσαμε από την αρχή ήταν ότι μέσα από το διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους κοινωνικούς εταίρους θα έπρεπε να καταλήξουμε σε εκείνα τα αποτελέσματα που από τη μια θα μας οδηγούσαν στο να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας έναντι της Τρόικας, έναντι του Μνημονίου, και την ίδια στιγμή να στείλουμε αυτό το μήνυμα και σε εξωτερικό επίπεδο, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει αυτή η ενότητα, αν θέλετε, και όταν διαπραγματεύεσαι με την ίδια την Τρόικα. Γιατί όταν αυτός με τον οποίο διαπραγματεύεσαι γνωρίζει ότι έχεις προβλήματα, έχεις δυσκολίες εσωτερικά, δεν είναι κατά ανάγκη κάτι θετικό. Ενώ όταν γνωρίζει ότι υπάρχει εσωτερικά ένα ισχυρό αραγές μέτωπο, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση σε αυτήν την προσπάθεια, ενισχύεται κατά επέκταση και η διαπραγματευτική ικανότητα της κυβέρνησης. Στην Βουλή των Αντιπροσώπων υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι άσκησαν ακραία κριτική με χαρακτηρισμούς κλπ. Για τα κλιμάκια των Τροϊκανών, για τους τεχνοκράτες οι οποίοι ήρθαν στο νησί. Τους στείλατε σε ξενοδοχεία, δηλαδή σε ταβέρνες να συζητούν, ή συζητούσατε στα υπουργεία και στις υπηρεσίες? Τι κάνατε? Παρόλο που θέλω να αναφέρω ότι το πώς γνωρίζαμε στην Κύπρο την Τρόικα ήταν μέσα από την ελληνική εμπειρία. Δεν είχαμε δει την Ισλανδική εμπειρία, δεν είδαμε την εμπειρία στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία. Η Τρόικα στην Κύπρο ήταν γνωστή μέσα από την ελληνική εμπειρία. Ο τρόπος που προσεγγίστηκε ήταν κάπως διαφορετικός. Υπό την έννοια ότι ναι, το Μάρτιο του 2013 έγινε κάτι στην Κύπρο, το οποίο φυσικά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολύ περισσότερο δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με τις δικές μας συμπεριφορές που επιτρέψαμε σε τρίτους, φτάνοντας σε μια κατάσταση πραγμάτων που δεν είχαμε άλλη επιλογή, να επιβάλλουν αυτά που επέβαλα. Άρα και με ο χειρισμός με την Τρόικα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί πολλές φορές συγκρίνω με την κατάσταση πραγμάτων στην Ελλάδα, δεν ήταν το μέγα θέμα στα δελτία ειδήσεων στην Κύπρο η άφιξη των Τροϊκανών, με τις κάμερες, αν θέλετε, να τρέχουν πίσω από τους Τροϊκανούς σε ό,τι κάνουν. Άφησαν οι Βρετανοί, θα έλεγα, μπορεί να μην αρέσει, αλλά άφησαν οι Βρετανοί και λίγα στοιχεία ευρωπαϊκού πολιτισμού, πολιτικού πολιτισμού. Ότι ο καθένας ξέρει τη δουλειά του. Η δουλειά αυτή είναι εκείνων. Ο καθένας ξέρει ποια δουλειά κάνει και κρίνεται εκ του αποτελέσματος και όχι στην διάρκεια ή από το. Και πέρα από αυτό, ήταν σημαντικό το γεγονός, θεωρώ ότι οι αλλαγές που έπρεπε να κάνουμε δεν τις κάναμε επειδή μας τις είχε επιβάλει η Τρόικα. Ήταν αλλαγές που υπήρχαν προβλήματα τα οποία εμείς έπρεπε να προχωρήσουμε. Αν θέλετε, εκείνο που έπαιξε σημαντικό ρόλο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ήταν και η ιδιοκτησία του προγράμματος που έπρεπε να επιβάλλει. Δεν κάνουμε κάτι επειδή μας το επιβάλλουν οι Τρίτοι ή κάποιος ξένος
να προχωρήσουμε. Αλλά θέλω να επαναλάβω, γιατί το πιο καλό για μένα αυτή τη στιγμή ως εκπρόσωπο αυτής της κυβέρνησης ήταν να φέρω δημόσια ότι η κυβέρνηση πέτυχε αυτό και αυτό και αυτό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Χωρίς τη συνεργασία όλων δεν μπορούσε όταν να λέτε, κύριε Χρυστοδουλίδη, όλων, δεν υπήρξαν κάποιοι οποίοι να έχουν εντελώς διαφορετικούς ορίζοντες. Θυμίζω και στον κόσμο ο οποίος γνωρίζει ότι έχετε και έντονη παρουσία της αριστεράς. Γαλλία, Κύπρος, Ελλάδα ήταν από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες όπου η αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλαδή, είχε πάντα ισχυρή παρουσία. Όλοι συνένεσαν δηλαδή. Ακόμα και η αριστερά, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι έχει ισχυρότερο ρόλο στις συντεχνίες στην Κύπρο. Δεν είδαμε στην Κύπρο τις διαδηλώσεις ή τις απεργίες. Σας αναφέρω για παράδειγμα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Κύπρο, οι δημόσιοι λειτουργοί ήταν από τους πρώτους που είχαν δεχτεί μειώσεις στους μισθούς τους στις τάξεις των 25%. Δεν έγινε κάποια απεργία λόγω αυτής της εξέλιξης. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατόν για να μπορούμε να επιστρέψουμε σε συνθήκες ομαλότητας. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Χρυστοδουλίδη, ότι το ζητούμενο ήταν να πείσετε τους επενδυτές και τις αγορές ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται και αν θα έρθουν στην Κύπρο να επενδύσουν, προφανώς θα έχουν και ένα περιβάλλον για αυτό που αναζητούν οι επενδυτές παγκοσμίως. Γιατί αυτό είναι. Έχετε δίκιο. Το σημαντικότερο στοίχημα για μας ήταν να κερδίσουμε την αξιοπιστία μας. Και αντιλαμβάνεστε ότι στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα των επενδύσεων, η λέξη αξιοπιστία είναι το σημαντικότερο δεδομένο. Αν δεν είχαμε κερδίσει την αξιοπιστία μας, δεν θα μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές. Έχουμε βγει τρεις φορές στις αγορές. Είχαμε μια περίοδο με 21 συνεχιζόμενες υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας και όλα αυτά έχουν ανατραπεί. Μιλούμε μετά από 3 χρόνια για ρυθμό ανάπτυξης που πλησιάζει το 2%. Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να αναφέρω κάτι, να είμαι ξεκάθαρος. Η προσπάθεια δεν έχει τελειώσει. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Τα προβλήματα υπάρχουν. Και μόνο αν συνεχίσουμε αυτή την συλλογική προσπάθεια με όλους, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, βουλή των αντιπροσώπων, κοινωνική εταίρεση, συντεχνίες, μόνο με τέτοια συνεργασία εσείς, θα μπορούμε. Εσείς, κύριε Χρυστοδουλίδη, πείτε μας κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Ολοκληρώσατε πλήρως τον κύκλο της συνεργασίας με την Τρόικα ή κάνατε κάτι ανάλογο με την Πορτογαλία, η οποία κατάφερε το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, να πει στο Δουνουτού την τελευταία δόση δεν την θέλουμε, 1,6 δίσιτα, αν θυμάμαι καλά, δεν την χρειαζόμαστε, τα καταφέρουμε μόνοι μας. Εσείς κλείσατε ολόκληρο το πακέτο. Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το πακέτο των 10 δις που ήταν το πρόγραμμα για την Κύπρο. Α, δεν το χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε μόνο. Θα βγείτε στις αγορές, δηλαδή το Μάρτιο, και πιστεύετε με ευνοϊκούς. Ήδη βγήκαμε στις αγορές 3 φορές με πολύ. Αυτές τις γνωρίζω. Το Μάρτιο που λέτε που κλείνει ο κύκλος, πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να βγείτε και να πάρετε. Υπάρχει σχεδιασμός για να βγούμε ξανά στις αγορές. Υπάρχουν και αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας και θεωρούμε ότι ναι, μπορούμε να βγούμε. Αλλά είναι σημαντικό ότι μαζί με την εφαρμογή του προγράμματος προχωρήσαμε σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας, στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν εδώ και καιρό. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι γνωρίζετε ότι η παρούσα διακυβέρνηση ολοκληρώνει τη θητεία της το 2018. Ο σχεδιασμός όσον αφορά την οικονομία δεν γίνεται με χρονικό ορίζοντα το 2018. Γίνεται με μακροπρόθεσμο. Ο χρονικό ορίζοντα ακριβώς έτσι ώστε να μην επανέλθουμε ποτέ σε συνθήκες Μαρτίου του 2013. Άρα λέτε ότι αν προκύψει επόμενη διαφορετική κυβέρνηση θα ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα, έτσι. Αυτός είναι ο στόχος ακριβώς. Τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή και ο κύριος Γεωργιάδης έδωσε μια συνέντευξη χθες στο Βήμα της Κυριακής και είπε ότι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ήταν, για την εφαρμογή του προγράμματος δηλαδή, ήταν η εξάλληψη της ατολμίας για έγκαιρη λήψη μέτρων, κάτι που δεν βλέπουν στην ελληνική κυβέρνηση, και επίσης η αποφυγή της βαριάς φορολογίας, κύριε Χρυστοδουλίδη. Δεν έχει επέλθει καμία απολύτως φορολογία από τον Μάρτιο του 2013, που έχει αναλάβει η παρούσα διακυβέρνηση. Εκείνο που έγινε. Εμείς που περισσότερο βλέπουμε δηλαδή στη χώρα μας να φτάνει, να αγγίζει δυσθεώρητα ύψη το ποσοστό φορολόγησης, να μην ελπίζουμε, μας λέτε, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τα δικά της δεδομένα. Στη δική μας περίπτωση εκείνο που κάναμε ήταν το νοικοκύρευμα των δημοσίων δαπανών. Εκεί ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και είναι γι' αυτό που αναφέρθηκα και στο παράδειγμα των δημοσίων λειτουργών. Εκεί έγιναν
εκεί έγινε το νοικοκύρευμα. Και δεν είναι πολιτική λιτότητα που ακολουθήσαμε, αλλά πολιτική ορθολογισμού. Ρωτάει και ακροατής, κύριε Βενιέρη, αν δεν έχετε αντίληψη. Ναι. Ποια ήταν η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που περάσατε? Αυτό θα έλεγα. Αυτό ακριβώς θα ρωτήσω. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα αγκάθι μεγάλο που το διαχειρίστηκαν. Ναι. Το μεγαλύτερο από τα αγκάθια. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή ποια ήταν η πιο δύσκολη μεταρρυθμίση. Όλες οι μεταρρυθμίσεις, όλες οι αλλαγές είχαν τη δική τους ιδιαιτερότητα. Εκείνο που χρησιμοποιήσαμε σε όλες τις μεταρρυθμίσεις είναι ότι δεν πήγαμε ως κυβέρνηση να τις επιβάλλουμε, αλλά ξεκινήσαμε ένα διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους και πάνω από όλα τους κοινωνικούς εταίρους για να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι και δικό, να είναι αποτέλεσμα και τον ίδιο των εργαζομένων, των ίδιων εκείνων που θα επιβληθεί, αν θέλετε, το αποτέλεσμα. Γιατί αν πας να επιβάλεις κάτι από μόνος σου, χωρίς διάλογο, χωρίς να καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όσες ώρες και αν χρειαστούν, και σε πολλές των περιπτώσεων δεν ήταν εύκολος ο διάλογος, αλλά το θετικό ήταν ότι καταλήξαμε μαζί σε ένα αποτέλεσμα και δεν ήταν κάτι το οποίο παρουσιαζόταν ούτε από πλευράς ουσίας, ούτε από πλευράς εικόνας, ούτε επιβαλλόταν από την κυβέρνηση. Ήταν ένα κοινό αποτέλεσμα. Ήταν αυτό που λέμε, αν θέλετε, το λένε στα αγγλικά, το ownership του προγράμματος, ιδιοκτησία του προγράμματος. Ακριβώς. Ο μέσος Κύπριος, ένας σαραντάρης τότε, 50 σήμερα ή 46 σήμερα, που έπαιρνε, ξέρω εγώ, 1500 ευρώ. Σήμερα πόσα παίρνει? Κοιτάξτε, έχει επιβληθεί ελάχιστο. Δεν μιλώ για τον δημόσιο τομέα, μιλώ γενικότερα. Και για τον δημόσιο και για τον ιδιωτικό. Ακριβώς. Επειδή υπήρχαν προβλήματα, προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις και στην κοινωνική πολιτική, καθορίζοντας το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα για κάθε οικογένεια. Υπάρχει ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα. Δεν μιλώ για το ελάχιστο εγκυμένο. Λέμε στην Ελλάδα σήμερα, για παράδειγμα, αγαπητέ μου κύριε Χρυστοδουλίδη. Οι περικοπές των μισθών έχουν περίπου μεταξύ το 25% και 30%. 25% και 30%. Πέρσι, το 2015. Τα στοιχεία για το έλλειμμα, για το επί της 100 επί του ΑΕΠ, του χρέους σας, πού βρίσκονται? Όλα τα στοιχεία, όλοι οι δείχτες της οικονομίας έχουν βελτιωθεί. Είναι γι' αυτό το λόγο που μετά από σχεδόν 7 χρόνια μπορούμε να μιλούμε για αριθμό ανάπτυξης του 2%. Και θεωρώ ήταν σημαντικό για τον κόσμο το ότι υπήρξαν αποτελέσματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπήρχαν αποτελέσματα, δεν θα υπήρχε και αντίδραση από πλευράς κόσμου. Και την ίδια στιγμή ο κόσμος μας έδωσε αυτά τα 3 χρόνια αυτό το δικαίωμα να προχωρήσουμε με όλα αυτά τα πράγματα, μας βοήθησαν να εφαρμοστούν όλα αυτά τα πράγματα. Την ίδια στιγμή είναι πολύ αυστηρή και προς εμάς με οτιδήποτε αφορά τα δημόσια οικονομικά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, μια από τις πρώτες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν η μείωση, πρώτα έγινε από τις πρώτες κινήσεις, ήταν η μείωση των μισθών των ίδιων των υπουργών. 25%. Αληθεύετε ότι αποφασίσατε και συμφωνήσατε όλοι να υπάρχουν μόνο 2 σύμβουλοι σε κάθε υπουργό και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου να παραμένει στη θέση του? Στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανέκαθεν, όταν αλλάζει η κυβέρνηση, το μόνο που αλλάζουν είναι οι 11 υπουργοί της κυβέρνησης. Οι άλλοι παραμένουν στη θέση τους, δηλαδή? Όλοι οι άλλοι παραμένουν στις θέσεις τους. Μέχρι πρόσφατα οι υπουργοί μπορούσαν να αντικαθιστήσουν σε ένα υπουργείο μόνο τους δύο αστυφύλακες οι οποίοι τους συνοδεύουν. Μόνο αυτούς δηλαδή. Ας ακούσουμε και κάτι που είπατε στον Sky την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η θητεία των ειδικών και γενικών γραμματέων των υπουργείων είναι πενταετής, έτσι δεν αλλάζει? Δεν αλλάζουν. Δεν υπάρχουν γενικοί γραμματείς οι οποίοι είναι διορισμένοι. Ο κάθε υπουργός μπορεί να πάρει μαζί του, υπάρχει μια σχετική νομοθεσία, 2 σύμβουλους οι οποίοι έχουν ημερομηνία λήξης μαζί με τον υπουργό. Αποκρατικοποιήσεις... Δεν μπορούσε καμία περίπτωση να μονιμοποιηθούν. Αποκρατικοποιήσεις κάνατε, τις προχωρήσατε? Παρόλο που υπήρχε πρόνοια για ιδιωτικοποιήσεις, το γεγονός ότι το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πολύ καλά, δεν προχωρήσαμε σε ιδιωτικοποιήσεις. Προχωρήσαμε, αν θέλετε, σε ένα εξορθολογισμό των ημικρατικών οργανισμών, έτσι ώστε και ήδη να μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες και πάντα μαζί και μετά από διάλογο με τους εργαζόμενους σε αυτούς τους οργανισμούς. Το μεγάλο όχι στην Τρόικα ποιο ήταν από αυτά που ζητήθηκαν στη διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε, δεν ήταν εύκολος ο διάλογος με την Τρόικα. Σε πολλές των περιπτώσεων χρειάστηκε και η εμπλοκή του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας για να πείσει για το πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν. Θεωρούμε όμως ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα, επιχειρήματα θα έλεγα, που χρησιμοποιούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι όταν
διαπραγματευόταν με την Τρόικα ήταν η εφαρμογή του προγράμματος χωρίς να υπάρχουν τα οποιαδήποτε προβλήματα, καθώς επίσης η στήριξη που είχε από την αντιπολίτευση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πόσες φορές είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στήριξη της αντιπολίτευσης και είστε νέος άνθρωπος. Μα τους ευχαρίστησε. Να ρωτήσω κάτι για αυτό. Γερμανοτσολιάδες στην Κύπρο είχατε όλο αυτό το διάστημα? Δεν είχατε Γερμανοτσολιάδες. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε. Χαρακτηρισμούς. Αυτό είναι για πλάκα το. Αστειευόμενος το λέω. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αλλά το σημαντικότερο, αν θέλετε, είναι ότι. Ναι, το έχω πει και προηγουμένως. Νιώθουμε μια πικρία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για τον τρόπο που μας συμπεριφέρθηκε, αλλά η μεγαλύτερη πικρία φορά δικά μας λάθη που επιτρέψαμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση πραγμάτων, η οποία δεν είχαμε άλλη από την επιλογή να μας επιβληθούν κάποια πράγματα. Αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη ήταν δική μας. Μάλιστα. Κύριε Στογλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα στην Κύπρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το χαιρόμαστε κι εμείς, να είστε βέβαιοι για αυτό το επίτευγμα, για αυτή την επιτυχία της Κύπρου να βγει, να τελειώνει με το μνημόνιο το Μάρτιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Focus 103,6.